ένα χρόνο πριν ο Μποναπάρτης τάψει στο Βατερλό τις αρχές της Γαλλικής Επανάστασης για ισότητα και ελευθερία, τρεις απλοί Έλληνες έμποροι ίδρυαν στην μαρτυρική σήμερα Οδυσσό τη φιλική εταιρεία. Στόχος τους η απελευθέρωση της πατρίδας. 7 χρόνια αγωνίστηκαν σκληρά για να πείσουν τους σκλάβους αδελφούς να πάρουν τα όπλα. Η ελληνική επανάσταση ξεκίνησε άσχημα από τις παραδουνάβιες ηγεμονίες. Λίγο περίεργο να επαναστατούν οι σκλάβοι όχι στον τόπο τους, αλλά στον τόπο άλλων. Στον ελλαδικό χώρο, όπου η φλόγα του ξεσηκωμού δεν άργησε να ανάψει, τα πράγματα εξελίχθηκαν καλύτερα. Πρώτος ξεσηκώθηκε ο Μοριάς, μια και υπήρχαν σε αυτόν πολλοί αρματολοί και κλέφτες και ελάχιστοι Τούρκοι. Παρόμοιες συνθήκες επικρατούσαν και στη Ρούμανη, που έπιασε δεύτερη το χορό στο εθνικό πανηγύρι. Ακόμα πιο ευνοϊκά ήταν τα πράγματα στα ναυτικά νησιά του Αιγαίου, που έκαιραν ένα είδος αυτονομίας. Στην Κρήτη οι συνθήκες ήταν εντελώς διαφορετικές. Οι μισοί σχεδόν από τους κατοίκους της ήταν μουσουλμάνοι. Οι περισσότεροι ντόπιοι εξισλαμισμένοι. Οι γενίτσαροι που βρίσκονταν στο νησί ήταν γνωστοί για την αγριότητά τους. Στις πόλεις και τα κάστρα κατοικούσαν κυρίως μουσουλμάνοι που κρατούσαν στα χέρια τους το μεγαλύτερο μέρος των πλούσιων κτημάτων. Στα βουνά υπήρχαν χαΐνιδες, αλλά δεν ήταν πολλοί για να αποτελέσουν πυρήνα εξέγερσης. Υπολογίζεται πως οι ντόπιοι διέθεταν μόλις 1.200 όπλα. Γενικά, η κατάσταση δεν ευνοούσε το όποιο επαναστατικό κίνημα. Παρ' όλα αυτά, μόλις οι κριτικοί πληροφορήθηκαν τον ξεσηκωμό στον Μοριά, συγκεντρώθηκαν στο μοναστήρι της Παναγίας της Θημιανής και αποφάσισαν να ακολουθήσουν το παράδειγμά του. Λίγο μετά συγκρότησαν στο Λουτρό Σφακίων ένα συμβούλιο, την Καγκελαρία, για να διευθύνει τον αγώνα. Τον Ιούνιο, Σφακιανοί συγκρούστηκαν στο Λούλο με 60 γενίτσαρους και σκότωσαν αρκετούς. Το απλό αυτό επεισόδιο ήταν το έναυσμα της Επανάστασης. Οι Τούρκοι για αντίπεινα έσφαξαν εκατοντάδες αθώους χριστιανούς της πόλης. Οι σφαγές αυτές άναψαν παρούτια και ψυχές. Το μίσος που για αιώνες συσσωρευόταν στους ντόπιους και τους κατακτητές ακόλλησε μαχαίρια σε πιστόλες και τουφέκια. Για 4 χρόνια σε πρώτη φάση το αίμα θα τρέξει ποτάδι σε πόλεις και χωριά. Θέλω από τώρα να επισημάνω ότι σε καμιά άλλη επαναστατημένη περιοχή του ελλαδικού χώρου δεν έγιναν τόσες σκληρές και πολύ νεκρές μάχες, τόσα ηρωικά κατορθώματα, τόσες νίκες και τόσες θυσίες. Επίσης, σε καμιά άλλη ελληνική περιοχή δεν είχε τόσο μεγάλη διάρκεια η επανάσταση. Πιο συγκεκριμένα, σε όλο τον υπόλοιπο επαναστατημένο ελληνισμό, τα όπλα σχεδόν σύγχυσαν μετά την ήττα στο Φάληρο, την Ιουλιανή Συνθήκη και την αυμαχία του Ναυαρίου. Ουσιαστικά δηλαδή η Επανάσταση κράτησε 7 με 8 χρόνια. Στην Κρήτη αντίθετα κράτησε 10. Το αν σήμερα η Επανάσταση αυτή έχει παραμεληθεί, βιβλιογραφικά τουλάχιστον, οφείλεται στο ότι το νησί μας δεν αποτέλεσε εξαρχής τμήμα του νεοελληνικού κράτους και στο ότι ακολούθησαν νέες επαναστάσεις που μοιραία έριξαν τη σκιά τους αυτήν. Για καλύτερη κατανόηση θα χωρίσουμε την επανάσταση σε τρεις φάσεις. Οι δύο πρώτες ήταν τετράχρονες και η τρίτη δίχρονη. Ξεκινάμε με την πρώτη. Οι Τούρκοι Πασλάδες, έχοντας την εντύπωση ότι η αιστεία της Επανάστασης ήταν τα σφαγιά, αποφάσισαν να τα καταστρέψουν. Πρώτος έστειλε στρατεύματα ο Πασάς του Ρετίνου,
στα δυτικά χωριά της επαρχίας Αγίου Βασιλείου με εντολή να περιμένουν εκεί αυτά που είχαν ήδη ξεκινήσει από το Ηράκλειο και ενωμένα να προχωρήσουν στη Σφουγγοφωλιά. Το σχέδιο ματαιώθηκε γιατί οι τοπικοί οπλαρχικοί χτύπησαν εφηδιαστικά τους Τούρκους στον Άι Γιάννη τον Καμένο, τους νίκησαν και τους έτρεψαν σε φυγή. Την ίδια μέρα οι επαναστάτες νίκησαν και στο χωριό Ζουρίνι. Οι δύο αυτές πολύ νεκρές μάχες έδωσαν μια άγρια ομορφιά στην επανάσταση. Στο χωριό Βατιακό, που αποτελούσε το κέντρο των σκληρών μουσουλμάνων της Αμπατιάς, έγινε και κερδίθηκε και η τρίτη μεγάλη μάχη. Στις παραπάνω μάχες πολέμησαν και μεσαρίτες με τον κρυφοχριστιανό Μιχάλη Κουρμούλη. Και η τέταρτη μάχη που έγινε στο χωριό Γάλλου χαμογέλασε στους χριστιανούς. Τέλος, η πέμπτη εξής φορά δόθηκε στο χωριό Λάφους των Χανίων και εξτύχησε στους μουσουλμάνους τουλάχιστον 500 νεκρούς. Πέντε μάχες, πέντε νίκες. Ο Υψηλάντης, ενθουσιασμένος, έστειλε ως γενικό αρχηγοχωρίτης τον Αφεντούλια. Το δεύτερο έτος οι επιτυχίες των επαναστατών συνεχίστηκαν. Στο Αρκάδι, στα Μικρά Νόγια και κυρίως στο χωριό Κουρκουρά, έστεψε και πάλι η νίκη τα όπλα τους. Εντυπωσιασμένος από την όλη κατάσταση, ο Γάλλος φιλέλληνας Βαλές πρότεινε να καταλάβουν την πόλη του Ρεθυμνού για να την έχουν ως ορμητήριο. Αν και το σχέδιο που καταστρώθηκε ήταν καλά μελετημένο, απέτυχε εξαιτίας γεγονότος. Ο Βαλές εχμαλωτίστηκε και αποκεφαλίστηκε. Ήταν η πρώτη σημαντική αποτυχία της Επανάστασης που γρήγορα ξεχάστηκε γιατί οι σχεδόν άοπλοι Ανογιανοί κατανίκησαν τους Τούρκους στον Σκλαβόκαβο. Ο Σουλτάνος βλέποντας ότι δεν μπορούσε να καταπνίξει την Επανάσταση στο νησί, ζήτησε και πέτυχε με ανταλλάγματα φυσικά τη βοήθεια του αντιβασιλιά της Αιγύπτου Μεχμέτ Αλή. Έτσι, τον Μάη, ο Αιγυπτιακός στόλος αποβίβασε στο λιμάνι της Σούδας 10.000 πεζούς και 500 σουτής με επικεφαλής τον Χασάν. Αυτός, αφού κατέστρεψε πολλά χωριά στα Χανιά, πέρασε στο Ρέθυμνο και παρακινήτα του στην μονή της Χαλέπας, στο Μυροπόταμο, προχώρησε στα Ηρακιώτικα. Οι Αιγύπτιοι μετέφεραν στο νησί και μια φοβερή πανούκλα, η οποία έστελνε καθημερινά στον τάφο εκατοντάδες άτομα. Πολλοί από τους μουσουλμάνους κατοίκους της πόλης του Ρεθύμνου, για να γλιτώσουν από το χτυπιό, βγήκαν με τις οικογένειές τους από τα τείχη και κατασκήνωσαν στο γειτονικό λόφο του Ευλυγιά. Οι επαναστάτες όρμησαν αναντίον τους, έκαψαν τις σκηνές τους και τους καταδίωξαν μέχρι την πόλη. Το 1823 ήρθε χωρίς σημαντικές αλλαγές στο πολεμικό σκηνικό. Ο Χασάν σκοτώθηκε αφού εξόντωσε πολλές εκατοντάδες κρητικούς στη Μήλατο, ενώ ταυτόχρονα έφτασε στο νησί ο πλοίαρχος Μανώλης Τομπάζης ως αντικαταστάτης του Αφεντούλεφ. Αυτός, αντί να στραφεί κατά των Αιγυπτίων που είχαν μείνει ακέφαλοι και εκμεταλλευόμενος τον ενθουσιασμό που είχε προκαλέσει η αφήξή του να τους εξοντώσει, άρχισε να πολιορκεί μικρά φρούρια στα δυτικά του νησιού. Μόνο όταν έμαθε ότι 5.000 Αιγύπτιοι στρατιώτες αποβιβάστηκαν στο Ηράκλειο με αρχηγό αυτή τη φορά το Χουσέιν Μπέι, συγκέντρωσε με δυσκολία 2.000 άνδρες, προχώρησε ανατολικά και συγκρούστηκε μαζί τους στην Αμουργέλα. Νικήθηκε και ο ίδιος κινδύνευσε να σκοτωθεί. Ήταν η πρώτη και η τελευταία μάχη που πήρε μέρος. Ο Χουσέιν βρήκε κλεισμένους στο γεροσπίγιο έξω από το Μελιδόνι 400 χριστιανούς και τους εξέντωσε με το γνωστό τέκνασμα του καπνού. Έτσι άρχισε άσχημα το τέταρτο έτος. Ο Τομπάζης
σκέφτηκε ότι αν έπλε μοίρα του ελληνικού στόλου και πυρφολούσε τα ηλιακά καράβια που βρίσκονταν στο λιμάνι της Σούδας, τα πράγματα ίσως να άλλασαν. Επειδή η ελληνική επαναστατική κυβέρνηση αδιαφορούσε, έπεισε το φίλο του Τσαμαντό να βοηθήσει ιδιωτικά έναντι αγρής αμύλης. Οι κριτικοί συγκέντρωσαν τα χρήματα, πουλώντας ακόμα και σκεύη των εκκλησιών. Τέλη Μαρτίου έπλευσαν στη Σούδα τα εβραϊκά πλοία. Επειδή ο Αιγυπτιακός στόλος μόλις είχε αποφλεύσει, αντί να τον καταδιώξουν, παρέλαβαν 10.000 αμάχους και 2.000 μάχημους και τους μετέφεραν στην Πελοπόννησο έναντι και πάλι αμύλης. Έτσι, αντί να ενισχύσουν τον αγώνα, τον αποδυνάμωσαν. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο Τομπάζης, αφού με προκήρυξή του υποσχόταν μελλοντική βοήθεια, επέστρεψε στην Ήβρα. Μαζί του πήρε και τον Μιχαήλ Κουρμούρη, που λίγο μετά πέθανε από τη θλίψη. Υπολογίζεται ότι το ίδιο διάστημα έφυγαν από το νησί 60.000 χριστιανοί. Η πρώτη φάση της κριτικής επανάστασης είχε πάρει τέλος. Λίγους μήνες μετά ξεκίνησε η δεύτερη φάση. Οι κριτικοί δηλαδή που είχαν εγκαταλείψει το νησί αποφάσισαν να επιστρέψουν και να συνεχίσουν τον ιερό αγώνα. Έτσι, τον Ιούλιο του 1825, 900 οπλοφόροι με τον Δημήτρη Καλέρνη κατέλαβαν τη Γραμμούσα και εγκατέστησαν εκεί το στρατηγείο τους. Η επανέναρξη της Επανάστασης σκόρπισε άφατη χαρά. Μιαούρης και ο Κολοκοτρώνης χαιρέτησαν το γεγονός με ομοβροντίες, ενώ η εφημερίδα της Ήδρας έγραφε. Η πολυθρύνητος Κρήτη ύψωσε εκ νέου των σταυρών. Στη Γραμμούσα άρχισαν να σειραίουν αγωνιστές από όλο το νησί. Πολλοί μάλιστα με τις οικογένειές τους. Σταδιακά ιδρύθηκε οικισμός με εκκλησία, τη γνωστή μας Παναγία, την Κλεφρίνα, και σχολείο, ενώ παράλληλα εκλέχθηκε διοικούσα επιτροπή το κριτικό συμβούλιο. Οι επαναστάτες στη φάση αυτή δεν είχαν μόνιμα στρατόπεδα, ήταν περιφερόμενοι. Χτυπούσαν, σκότωναν, άρπαζαν τρόφιμα και άλλα εφόδια και συχνά εκμαλώτιζαν Τούρκους για να ζητήσουν λίτρα. Τους ονόμαζαν καλησπέριδες, γιατί δίθεν χτυπούσαν πόρτες μουσουλμάνων τα βραδάκια για το καλησπέρα. Οι Τούρκοι αντιδρώντας ίδρυσαν ανάλογες ομάδες που τις ονόμασαν Ζουρίδες. Επειδή έφτασε η φήμη ότι οι δυνάμεις θα δημιουργούσαν ελληνικό κράτος με όσες περιοχές βρίσκονταν ακόμα σε επανάσταση, μέσα σε ελάχιστο χρόνο οι εφοπραξίες απλώθηκαν σε όλο το νησί. Οι Τούρκοι κλείστηκαν και πάλι στα μεγάλα χωρία και εγκατέλειψαν την Ήπεθρο στους χριστιανούς. Η φήμη δεν ήταν ανυπόστατη, αφού πράγματι με το πρωτόκολλο της Πετρούπολης αποφασίστηκε η δημιουργία ελληνικού κράτους, αλλά χωρίς καθορισμένα σύνορα. Το κακό ήταν ότι κάποιοι γραμμουσιανοί σχετίστηκαν με πειρατές και μερικοί άρχισαν να ασκούν και ήδη πειρατεία. Το Συμβούλιο, για να μην αντιωθεί ο χαρακτήρας της Επανάστασης, ζήτησε από την ελληνική κυβέρνηση να εγκαθαρίσει την περιοχή από τους πειρατές. Αυτή έστειλε τον Κόχραν, αλλά μάταια. Τελικά οι Αγγλογάλοι διέλυσαν το στρατόπεδο ως πειρατικό και εγκατέστησαν εκεί δική τους φρουρά. Η τρίτη φάση που ξεκινά από την παράδοση της Γραμμούσας το 28 και φτάνει μέχρι την επίσημη λήξη της Επανάστασης το 30, ακολούθησε την τακτική της δεύτερης. Ο κλεφτοπόλεμος δηλαδή με τους καλησπέριδες συνεχιζόταν, αν και συνεχώς δυσκόλευε, μια και οι Τούρκοι δεν έβγαιναν πια ως Ζουρίδες, αλλά σε μεγάλες ομάδες. Ο Καποδίστριας, θέλοντας να βοηθήσει
τους κρητικούς στη δύσκολη αυτή κατάσταση, έστειλε ως νέο αρχηγό τον αξιωματικό του Ιππικού Χατζημιχάλη Νταγιάννη με μισθοφορικό στράτευμα για ένσχυση. Αυτός επέλεξε την περιοχή του Φραγκοκάστελου για να αναμετρηθεί με τους Τούρκους, αγνοώντας τους ντόπιους που υποστήριζαν ότι ήταν όλος ακατάδυνοι. Ήταν γενναίος και γνώριζε από Ιππικό, αλλά διέθετε μόλις 70 ιππείς. Οι Τούρκοι τελικά επιτέθηκαν εναντίον του, με σχεδόν δεκαπλάσιο Ιππικό, τον νίκησαν και τον σκότωσαν. Το καλό στην ατυχία ήταν ότι όσοι από τους Τούρκους νικητές επέστρεφαν στο Ρέθυπνο μέσω Αγίου Βασιλείου, χτυπήθηκαν στο Ροδάκινο από 1.200 επαναστάτες, νικήθηκαν και καταδιώκθηκαν άδεια. Η εκστρατεία στήχησε στους Τούρκους 1.700 άτομα. Μετά το θάνατο του Χατζημιχάλη, ο κυβερνήτης έστειλε στην Κρήτη ως γενικό αρχηγό τον συνταγματάρχη Ρέινεκ με εντολή να διατηρήσει την υπάρχουσα κατάσταση. Οι κρητικοί διαφώνησαν, γιατί ο ρωσικός πόλεμος, ρωσοτουρκικός πόλεμος τέλειωνε και ήθελαν να βρίσκεται όλο το νησί σε επανάσταση, μήπως και αυτό συγκινούσε. Τελικά οι επιχειρήσεις άρχισαν και οι περισσότερες επαρχίες ελευθερώθηκαν. Τα αιματηρά επεισόδια ήταν καθημερινά. Το καλοκαίρι του 1929, ο φιλερινιστής Ρέινεκ αντικαταστάθηκε με τον φιλοπόλεμο Βρετανό Χάνου. Ρεθεμιώτες και Σφαγιανοί, μετά από κάλεσμα του Κρητικού Συμβουλίου, νίκησαν τους Τούρκους στον Κάστελο και τους κυνήγησαν μέχρι τα περιβόλια. Ήταν η τελευταία μεγάλη μάχη της Επανάστασης, αλλά δεν είχε αντίκρισμα, γιατί πολλοί οπλαρχηγοί έφυγαν εξαιτίας της επιμονής του Χαν να επικρατούν στην πόλη του Ρεθύμνου. Το Κρητικό Συμβούλιο, που συμφωνούσε μαζί τους, αφού εγκαταστάθηκε στις Μαργαρίτες, αρνήθηκε και τη νέα πρόταση του Χαν για πολιορκία του Ηρακλείου αυτή τη φορά. Ο Βρετανός προβλημάτιζε με τη στάση. Στα διπλωματικά τώρα, το πρωτόκολλο του Λονδίνου το Μάρτιο του 1929, αν και υιοθέτησε τις αποφάσεις των πρεσβευτών του πόρου, δεν έκανε λόγο για την Κρήτη. Ούτε στο πρωτόκολλο της ανεξαρτησίας το 1830 γινόταν λόγος. Το νησί αποκλείστηκε με το αιτιολογικό ότι η προσάρτησή του δεν θα συντελούσε ουσιοδός στην ευημερία και ανεξαρτησία του ελληνικού κράτους. Είναι αν όχι ο πιο ανόητος, σίγουρα ο πιο κυνικός ισχυρισμός στην παγκόσμια διπλωματική ιστορία. Το Κρητικό Συμβούλιο, αν και με δραματική προκήρυξη, απειλούσε ότι θα συνέχιζε τον αγώνα, συνεδρίασε στις 23 Νοέμβρη 1830 για τελευταία φορά στις Μαργαρίτες. Στη γεμάτη πίκρα και απογοήτευση η ανακοίνωσή του κατηγορούσε αντί χριστιανούς ηγεμόνες, Τούρκους και ελληνική κυβέρνηση ότι συνωμότησαν εναντίον της Κρήτης. Πριν διαλυθεί, όρισε νέα επιτροπή για ανάλογες ενέργειες στο μέλλον. Το 1832 οι δυνάμεις απέριψαν ίστα το αίτημα της νέας αυτής επιτροπής για ενσωμάτωση ή αυτονομία. Γενικά, η Γαλλία ήθελε να δοθεί η Κρήτη, το κλειδί του αρχιπελάγους, όπως την ονόμαζαν, στη φιλική σε αυτήν Αίγυπτο. Η Αγγλία να παραμείνει στην Τουρκία για να την οικειοποιηθεί στο μέλλον, ενώ ο Τσάρος ασχολιόταν με τις πληγές του πρόσφατου πολέμου. Ο μόνος που θα μπορούσε να αντιδράσει στη γαλλική δωλειότητα και τον αγγλικό κεροσκοπισμό ήταν ο Καποδίστριας, που φρόντισαν να τον δολοφονήσουν έγκαιρα.
κλείσω με ένα περιστατικό σχετικό με το διπλωματικό παρασκήνιο του κριτικού ζητήματος. Το 1828 ο Υπουργός Εξωτερικών της Αγγλίας Άμπερντιν σε επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό Ουέλλινγκτον χαρακτήριζε το ζήτημα της Κρήτης πολύ πιο σπουδαίο από το ελληνικό και τόνιζε ότι δεν θα επέτρεπε ποτέ να περιέβει το νησί αυτό στο κράτος του Καποδίστρια ή σε οποιαδήποτε άλλη δύναμη. Λίγο μετά, ο Άγγλος πρεσβευτής Στράτφορντ Κάνινγκ τον πληροφορούσε με κάποια δόση κομπασμού ότι ο αποκλεισμός της Κρήτης από τον ελληνικό κορμό οφειλόταν αποκλειστικά στη δική του επιμονή. Αν και κατά τη γνώμη του, ελληνικό κράτος χωρίς την Κρήτη θα ήταν σώμα χωρίς κεφάλι. Και είχε δίκιο σε αυτό τουλάχιστον. Ακέφαλη ήταν η Ελλάδα για πολλές δεκαετίες με αποτέλεσμα να ταπεινώνεται τηρώντας την περίφημη άψογη στάση. Αυτό μέχρι που ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και το 1912 το κεφάλι ενώθηκε με το σώμα. Ακέραια πια η χώρα, κάτω από τη σοφή καθοδήγηση του Ελευθερίου Βενζέλου, αρχικά διπλασιάστηκε με τους Βαλκανικούς πολέμους και μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο άγγιξε τη βασιλεύουσα και θόπευσε για λίγο έστω το όνειρο της μεγάλης ιδέας. Σας ευχαριστώ.